Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Πολύ καλή εκκίνηση έχει ο Χουέιρα. Πάει στην πρωτοπορία για να οδηγήσει από τον Μάριο Σπνάι, που είναι δεύτερος. Προσπαθεί συνεχεία μισή λένε από την εσωτερική να περάσει τρίτη, όμως είναι η Φλέβαλαντα τώρα τρίτη και τέταρτος ο Υπερίδης. Μισή λένε να τρέχει πιο πίσω με τελευταία αντιθάλεια. Χουέιρα είναι στην πρωτοπορία. Είναι στο ένα μήκος από τον Μάριο Σπνάι, στα δύο-τρία μήκη. Φλέβαλαντα με μισή λένε από τη διέδαφος από την εσωτερική ο Υπερίδης. Και η Θάλια είναι τελευταία σε αυτό το σημείο. Στο ύψος των χιλιόμετρων με το Χουέιρα να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι στο ένα μήκος ο Μάριος Πλάν. Εδώ η Περίδη θέλει να κάνει γρήγορα την παρουσία του και είναι και αυτό στο 1,5 μήκος. Συνέχεια είναι Φλάι Βαλάντα, η Μισελένα. Έμεινε πίσω η Μισελένα και στην τελευταία θέση είναι η Θάλια. Περνούμε και το 800 άρι με το Χουέιρα να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Μάριος Πλάν είναι στο μισό τώρα μήκος, στα δύο μήκη είναι η Περίδη. Στα δύο μήκη Φλάι Βαλάντα και αρκετά πιο πίσω και υποπίεση η Μισελένα. Με τελευταία την Θάλια περνούμε το 600 άρι, στο 500 άρι με τον Χουέιρα να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Μάριος Πλάνετ είναι στο μισό μήκο, στα δύο μήκη ο Υπερίδης. Τώρα η Μισελένα αρχίσει να πλησιάζει το τέταρτο άλογο. Παίρνουμε το 400 άρι τώρα με τον Μάριος Πλάνετ να προσπαθεί να περάσει το Χουέιρα, όπως εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Το καλό τέλος το κάνει η Μισελένα τώρα. Με τον Μάριος Πλάνετ να περνά στην πρωτοπορία και να προηγείται τώρα. Η Μισελένα προσπαθεί να καλύψει τα τελευταία μέτρα με τον Μάριος Πλάνετ να έχει το πλεονέκτημα και είναι στο ένα μήκο από τη Μισελένα που έχει τη δύναμη τώρα να ακολουθεί αυτό το ρυθμό. Μάριος Πλάνετ στην πρωτοπορία είναι στα δύο μήκη όμως τώρα. Μάριος Πλάνετ θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Μισελένα, Χουέιρα και Υπερίδης.